Ειδικά σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Σήμερα τουλάχιστον είχε ωραία μέρα. Άνοιξε λίγο το μάτι μας, γιατί πραγματικά ακόμα δεν έχω συνέλθει από αυτό που έχω ζήσει. Ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω, πώς το λένε. Ακόμα δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Δεν θέλω να το αποδεχθώ. Δεν γίνεται. Πώς να το πω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι άλλα 4 χρόνια θα βλέπω τους ίδιους και τους ίδιους. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Χρόνια τώρα. Κυριολεκτικά οι ίδιοι και οι ίδιοι. Τα ίδια μούτρα. Λοιπόν, η απογραφή της Ελστάτ λέει ότι στα 9.716.000 τα οποία άτομα υποτίθεται ότι είναι ο πληθυσμός της Ελλάδας, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους είναι 9.813.000. Δηλαδή 100 περίπου χιλιάδες πάνω. 2.300.000 είναι οι κάτω των 17 ετών. Απομένουν λοιπόν 7.416.000 βάσει απογραφής της Ελστάτ. Συμμετοχή στις εκλογές μας είπανε ότι είχαμε 60,92%. Δηλαδή 4.518.000 ψηφοφόροι. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 2.400.000, 2.400.000. ΣΥΡΙΖΑ 1.182.000. ΠΑΣΟΚ 675.000, ΚΚΕ 425.000, Ελληνική Λύση 262.000 και όλοι οι άλλοι μαζί 900.000. Σύνολο, αν τα βάλεις κάτω, βγαίνει ότι ψήφισαν 5.892.000. Που στην ουσία σημαίνει ότι 1.400.000 άτομα είναι ανύπαρκτοι ψηφοφόροι. Ανύπαρκτοι. Πώς το εξηγείτε αυτό το φαινόμενο, για πείτε μου. Πείτε μου εσείς που είστε έξυπνοι, που τα ξέρετε όλα, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εξηγήστε το μου. Στη χώρα που γίνονται πράσινες business, κόκκινες business, μπλε business. Στη χώρα που γίνονται ιερές business, έτσι. Γιατί άμα μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook, Ξερέτης Γρηγόριος Ψυχολόγος, και διαβάζετε κάποια σχόλια από κάποιους ανθρώπους, θα δείτε ότι υπάρχουν μέσα σε όλα αυτά και σχόλια που μας λένε ότι μητροπολίτες από διάφορα νησιά, από διάφορες περιοχές εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, μητροπολίτες δίνανε φακελάκια κλειστά σε κοσμάκι για να ψηφίσει ένα συστημικό κόμμα. Ποιο είναι αυτό το συστημικό κόμμα, βρείτε το μόνοι σας. Και άμα πιστεύετε ότι λέω ψέματα, μπείτε σε Ρέτης Γρηγόριος Ψυχολόγος στη σελίδα και διαβάστε τα σχόλια. Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Οι μητροπολίτες θέλουν τον κόσμο να ψηφίσει συγκεκριμένο κόμμα. Ιερές business ονομάζεται αυτό. Ο κόσμος θα έπρεπε να είναι κόντρα στο σύστημα, να αποφασίζει μόνος του, κόντρα σε κάθε μητροπολίτη, κόντρα σε οποιονδήποτε θέλει να τον διαχειριστεί σαν μαριονέτα. Στέλνει, λέει, τον νεοκόρο να δίνει κρυφά ψηφοδέλτια. Άντε ρε, καθίστε καλά. Ψήφισαν δηλαδή οι Έλληνες για να χάσουν τα σπίτια τους 700.000 Έλληνες. Βγάλατε το μάτι του συμπολίτη σας. Το βγάλατε. Και σοβαρά τώρα, σας έχουν πείσει ότι εσείς εκεί πέρα έξω και εγώ μαζί σας, όλοι μαζί είμαστε η μεσαία τάξη, που θεωρούμε πολυτέλεια τη γραβιέρα, που το τυρί έχει πάει 15 ευρώ,
άμα τώρα μοιράζουν το Αιγαίο με 40% που έχουν, θα φωνάζετε, θα βρίζετε, θα λέτε «Α, πουλάνε τη χώρα μας». Την ώρα που ζείτε την ακρίβεια, την ώρα που μας έχει χτυπήσει ο πληθωρισμός, την ώρα που το σούπερ μάρκετ κανονικά θα έπρεπε να λέγεται φαρμακείο. Αλλά όλα μια χαρά, εφόσον έχουμε ακόμα το φραπέ μας, έχουμε λεφτά για κάρβουνα και έχουμε και δύο πασέτες να πετάξουμε πάνω στη φουφού, όλα καλά. Τα τσιγάρα, ο καφές και η φουφού. Αυτά να είναι καλά. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Αλλά αλήθεια, οι αρκαλοχωρίτες που ζουν σε κοντέινερ ψήφισαν για κυβέρνηση αυτούς που τους έχουν εδώ και 2 χρόνια πεταμένους εκεί μέσα σε λιώμενα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και στην τελική, αφού ψήφισαν όλοι αυτοί η Νέα Δημοκρατία όπως μας λένε και ότι όλη η Ελλάδα είναι μπλε, γιατί στους δρόμους δεν βγήκε κανένας να πανηγυρίσει? Δεν είδα κανέναν στους δρόμους να πανηγυρίζει. Υποτίθεται με μια τέτοια νίκη, με 40%, θα έπρεπε να έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι από νεοδημοκράτες. Θα έπρεπε να κουνάνε σημαίες, να ανάβουνε πυρσούς από τη χαρά τους. Τόσοι πολλοί που είναι, 40%. Αλλά δεν βγαίνουνε τα νούμερα, ξαναλέω. $4.518.000 είναι οι ψηφοφόροι. 5.892.000 οι ψήφοι. 1.400.000 ανύπαρκτοι ψηφοφόροι υπάρχουνε. Γιατί δεν βγήκαν αυτοί οι ανύπαρκτοι στους δρόμους να πανηγυρίσουνε? Γιατί είναι ανύπαρκτοι, θα μου πείτε. Τι ρωτάω? Τι ρωτάω? Επίσης, βλέποντας έτσι λίγο τα κανάλια και το τι ακριβώς συμβαίνει στα πάνελ, όλοι οι δημοσιογράφοι χαρούμενοι. Ο Χατζηνίκος, ο Πορδοσάλτε, όλοι χαρούμενοι, όλοι με το χαμόγελο στα χείλη. Τους κάνατε πλούσιους. Τους κάνατε πλούσιους και χαίρονται. Τέτοια χαρά δεν έχω ξαναδεί. Αλλά θα μου πεις πώς να βγουνε ρε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίσουνε? Αφού σας τα έλεγε ο Πορτοσάλτε, οι φτωχοί δεν πρέπει να έχουν αμάξι. Δεν πρέπει. Ο λαός πρέπει να είναι δούλος, σου λέει η Νέα Δημοκρατία. Και βάζει τα αφεντικά της πριν τις εκλογές να σε μαλώσουνε, να σε πούνε τι να ψηφίσεις. Βάζει τους Μητροπολίτες να χτίζουνε κόμμα με θεολόγους σαν δούρι ήπι και να στηρίξουνε. Γιατί? Γιατί θέλουμε 180 έδρες για να αλλάξουμε το Σύνταγμα, βρε φελή. Χρειάζονται 180 έδρες, λέει ο Μπουμπούκος, για να αλλάξουνε το Σύνταγμα. Στις δεύτερες εκλογές ελπίζουνε με την ενισχυμένη να πάρουν 170 ψήφους. Έδρες, 170 έδρες. 170 έδρες όμως δεν φτάνουνε για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να διαμορφώσουν το Σύνταγμα και να αλλάξουν το Σύνταγμα και να αλλάξουν το άρθρο 16 του Συντάγματος ώστε να μπορέσουν να ιδιωτικοποιήσουν την υγεία και την παιδεία. Δεν τους φτάνουν οι 170 έδρες. Γι' αυτό ξέρετε τι λένε? Ωραία! Θα βάλουμε την αδερφή που έχει κουμπάρο, το Βαγγέλη, να φτιάξει ένα κόμμα. Θα δώσουμε γραμμή και στους Μητροπολίτες να μοιράζουν φακελάκια γεμισμένα μετά από την κοινωνία, τη λειτουργία, μετά από τις βαφτίσεις, τους γάμους. Να δίνουν φακελάκια για να πάνε να ψηφίσουν ένα συγκεκριμένο κομματάκι, το οποίο αν μπει στη Βουλή θα βγάλει 10 έδρες. Οπότε 170 η Νέα Δημοκρατία με την ενισχυμένη και 10 εδρούλες από εκεί πέρα, 180. Και ερχόμαστε μετά και διαμορφώνουμε ανάλογα το Σύνταγμα. Και κάτσε Έλληνα να κλαις και να λες όχι έτσι, όχι αλλιώς, όχι είχε ωραίο site, όχι το ένα, όχι το άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
Όσο κι αν σας πονάει, αυτή είναι η αλήθεια. Οι γόνοι θα σας κάνουνε κουμάντο, οι γόνοι θα σας διαχειρίζονται, οι γόνοι θα σας κοροϊδεύουνε και οι γόνοι θα σας πουλάνε σε μία νύχτα. Ξαναψηφίζετε τους ίδιους και τους ίδιους. Ξαναφάτε τον παπά να τρώτε από τα σκουπίδια. Αρέσει όμως το λαό, αρέσει ο κλέφτης, αρέσει το λαμόγιο, αρέσει ο δικτάτορας. Τώρα αρέσει. Άμα βγει κάποιος και τα πει στα ράτα και τα πει ντόμπρα, πρέπει να του ρίξουμε λάσπη. Γιατί, είναι αληθινός. Να το ρίξουμε λάσπη. Εγώ καθημερινά βγαίνω εδώ πέρα, λέω ό,τι λέω. Και ένας δεν έχει βγει να μου πει, ξέρεις κάτι ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε βρίζουνε. Ένας δεν έχει βγει να το πει. Τι τους έκανες και σε βρίζουνε. Έτσι είναι φίλε μου, όταν κάποιοι είναι στον πάτο και βλέπουν ότι οι επανειλημμένα κάνουν λάθη και βλέπουν ότι οι επανειλημμένα κάνουν λάθος επιλογές στη ζωή τους και βλέπουν επανειλημμένα ότι ζούνε όσα ζούνε επειδή ο χαρακτήρας τους είναι αυτός, σου λένε δεν θα αφήσουμε κανένα να μπορέσει να πει την αλήθεια. Θα τον τραβήξουμε μαζί μας στον πάτο. Έλα όμως που δεν τραβιέμαι στον πάτο. Εγώ θα συνεχίσω εδώ πέρα να λέω την αλήθεια. Γιατί αυτό που πάνε να κάνουν είναι να πάνε να διαμορφώσουν την υποτιθέμενη δημοκρατία που έχουμε, να το κάνουν και νόμιμο να είναι αυτοί εδώ πέρα οι ταβατζίδες του λαού για χρόνια ακόμα. Μη σας πω και για πάντα. Γιατί αν μπορέσουν με αυτούς τους δύρους ύπους τα κομματάκια και πάρουν και τις 10 έδρες και φτάσουν 180 έδρες και κάνουν διαμόρφωση συντάγματος, καληνύχτα Έλληνα. Μου στέλνει το πρωί ένας φίλος, έχω ευχάριστα νέα. Του λέω, ποια είναι τα ευχάριστα νέα ρε φίλε? Ο Λοβέρδος, λέει ο Ανδρέας, δεν εκλέγεται. Το λέω, αυτά είναι τα ευχάριστα νέα? Μου λέει, ναι, το χάρηκα, λέει, πάρα πολύ. Καλά ρε, το λέω, είσαι μπαγλαμάς? Πιστεύεις ότι ο Λοβέρδος ο Ανδρέας, ο οποίος δεν εκλέχθηκε, δεν θα πάρει θέση από τη Νέα Δημοκρατία με 41% που έχουνε? Ρε πάτε καλά, Πασό και Νέα Δημοκρατία είναι μαζί ρε, τρώτε ακόμα παπά? Δεν είδατε τι πάρτι κάναν στο χρηματιστήριο μετά τη νίκη του Μητσοτάκη? Νίκη. Καταλάβαν οι άνθρωποι ότι δεν θα υπάρξουν πρόσθετοι φόροι στις εταιρείες τους. Καταλάβαν ότι όλα αυτά τα ρεκόρ κερδών που κάνανε θα είναι καθαρά στις τσέπες τους. Έτσι κι αλλιώς τους φόρους, σου λέει, τους πληρώνουν οι καταναλωτές. Και τους ψηφίζουνε κιόλας. Ας πληρώσουν και το πάρτι. Δικαιολογημένο είναι. Πήρε ρε 41%, πιο πολύ από ό,τι είχε πάρει δηλαδή το 2019. Και όλο αυτό, μετά από όλα αυτά που γίνανε, από φωτιές, από χιόνια μεσημεριάτικα, από ακρίβεια, από σκάνδαλα, από παιδεραστία, φανς, υποκλοπές, γιατρούς σε αναστολή που πάνε και στηρίζουν συστημικά κόμματα, υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, πληστηριασμούς, τα ξεχάσατε όλα. Τα ξεχάσατε. Και ξύλο φάγατε και προστήματα φάγατε και σας σκοτώσανε από την ανευθυνότητά τους. Δεν σας ενδιαφέρει. Δηλαδή πραγματικά, άμα άρχιζε ο άνθρωπος, έβγαινε στους δρόμους, ο Μητσοτάκης και η παρέα του, άμα έβγαινε στους δρόμους και σας εκτελούσε επί τόπου, εμψυχρό, 60% θα το δίνατε. Μπράβο στον εκτελεστή μας. Δώσε πόνο. Επίσης διακρίνω ότι προσπαθούν να επαναφέρουν αυτό το παλιό δικοματισμό αυτονών που χρεοκόπησαν τη χώρα. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ θέλουν να είναι αυτοί οι δυο τους. Γιατί? Για να κάνουν αντιπολίτευση ποιοι? Οι κλέφτες και οι ψεύτες, τους κλέφτες και τους ψεύτες. Δηλαδή, ο καταχρεωμένος θα κάνει αντιπολίτευση στο καταχρεωμένο, γιατί καταχρεώσανε μαζί τη χώρα. Και ο Έλληνας θα χειροκροτάει από κάτω. Μπράβο. Μπράβο στο Πασόκ το 10,5%. Μπράβο στον Ανδρουλάκη. Αν και ξαναλέω, εγώ αυτά τα ποσοστά δεν τα πιστεύω. Δεν τα πιστεύω. Να ενημερώσουμε επίσης ότι τη 2 και 4 με 3 θα είναι κοντά μας ο Στέφανος ο Χίος σήμερα, για να κάνουμε μια ανάλυση και μαζί του, γιατί έχω κάποια ερωτήματα να του θέσω και να συζητήσω μαζί του. Να βγάλουμε μια άκρη. 2 και 4 με 3 λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
Ξέρετε τι πάει να πει η ιδιωτικοποίηση παιδείας και υγείας? Το καταλαβαίνετε? Το έχετε αντιληφθεί? Το έχετε εμπεδώσει? Το έχετε εμπεδώσει? Δεν το έχετε εμπεδώσει. Και φόρους θα πληρώνετε, και για να πάει σχολείο το παιδί σας θα πληρώνετε, και φόρους για υγεία θα πληρώνετε, και για να πάτε στο νοσοκομείο θα πληρώνετε. Διπλά έξοδα σε όλα σημαίνει. Γιατί νερά, ρεύματα, τα έχουν περάσει ήδη. Σου λέει λοιπόν ο Μπουμπούκος, άμα ιδιωτικοποιήσουμε και την παιδεία και την υγεία, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Μετά η χώρα είναι ιδιωτική. Μετά η χώρα τους ανήκει. Ιδιωτικά τους ανήκει μετά η χώρα. Ανήκει σε όλα αυτά τα λαμόγια και στις εταιρείες τους πλέον η χώρα. Αυτό μας λένε. Αυτό θέλουν να κάνουν. Ήδη έχουν καταφέρει και έχουν πάρει τη μισή χώρα. Θα πάρουν και την άλλη μισή. Απλά είναι τα πράγματα. Και εσύ Έλληνα, κάτσε να μου πεις ότι ο Μητροπολίτης καλά τα λέει και θέλει να σώσει την Ελλάδα ο Μητροπολίτης. Όταν γινόταν αυτό στον Αρχάγγελο πάνω, που πήγαιναν εκεί πέρα με τα σκάνερ και ψάχναν για χρυσό, και όποιος λέει ότι αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, αυτό που θα πω δεν είναι αλήθεια, να πάει στον Αρχάγγελο στο μοναστήρι και να ρωτήσει. Που πηγαίνανε εκεί πέρα και σκάβανε να βρούνε θησαυρό, κάτω από το ιερό θέλανε να σκάψουνε, δεν τους ενδιέφερε που σπάγαν τις πέτρες αν θα πέσει το μοναστήρι. Στόχος τους ήτανε να βρούνε το χρυσό. Κινήθηκε ο Focus FM. Πήγαμε πάνω. Κινήθηκε ο κόσμος. Μαντέψτε ποιος δεν κινήθηκε απέναντι σε όλους αυτούς. Δεν κινήθηκε ο Μητροπολίτης, δεν κινήθηκε ο πρόεδρος του χωριού, ο οποίος είχε βγει εδώ και στη δική μου την εκπομπή και μας έλεγε ότι πίνω καφέ με τους αστυνομικούς στο καφενείο και μου λένε ότι δεν θα κάνουν κάτι κακό. Δεν ενδιαφέρθηκε ο Δήμος. Δεν ενδιαφέρθηκαν οι συστημικοί, γιατί όλοι μαζί ήταν στο κόλπο. Και μαζί με αυτούς τους συστημικούς ήταν και ο Μητροπολίτης. Ήταν και ο Μητροπολίτης, ο οποίος δεν κουνήθηκε και υποτίθεται κάτω από τη δική του ομπρέλα είναι το μοναστήρι. Αλλά τι είπε ο κόσμος προχθές? Κάψε μας, κλέψε μας, βγάλτε μας από τα σπίτια μας, πάρτε τα, αφήστε μας στο δρόμο, αφήστε μας άνεργους, δεν θέλουμε περίθαρψη, δεν θέλουμε παιδεία, δεν θέλουμε ασφάλεια, δεν θέλουμε μέλλον, δεν θέλουμε τίποτα. Δύρε μας, ξεπούλησέ μας και εμείς συνεχίζουμε να υπηρετούμε Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε ο λαός την Κυριακή, δεν είπε κάτι άλλο. Επίσης στην τηλεόραση είδαμε να βγάζουν σε στυλ σαρκασμού για χαβαλέ ότι βρέθηκαν να ψηφίζουν 10.000 άτομα τα οποία είναι άνω των 115 ετών. Στην τηλεόραση το βγάλαν αυτό. Πώς τους ξέφυγε δεν ξέρω. Και είχαν και σύνδεση με το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή δεν το είπε κανένας τρίτο τέταρτος. Και σας ρωτάω λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα αποτελέσματα ισχύουν? Πιστεύετε ότι όντως η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%? Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6907-483-484. Και στην προσωπική μου σελίδα μπορείτε, στο Facebook, Σερέτης Γρηγόριος Ψυχολόγος. Για να δούμε, το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε? Όπως και να έχει, είχαμε μια ευκαιρία, την πετάξετε στα σκουπίδια. Θεωρώ βαθιά μέσα μου ότι έχουμε μία ακόμα ευκαιρία. Είναι η τελευταία ευκαιρία αυτών των εκλογών να μπορέσουμε να ενωθούμε σύσσωμα, να συσπηρωθούμε, ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει αυτό που ήθελε, τουλάχιστον να ακουγόμαστε. Γιατί αυτή τη στιγμή ο πατριωτικός χώρος δεν ακούγεται. Με κάτι ποσοστά ένα κόμμα που μπήκε πατριωτικό μέσα στη Βουλή είναι, και με αυτό το ποσοστό πόσες έδρες βγάζει, νομίζω 15. Με 15 έδρες δεν κάνεις τίποτα.
σαν πατριωτικός χώρος. Όταν την ίδια ώρα ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και όλοι αυτοί μαζί έχουν ένα 30%. Αυτοί είμαστε. Και μετά ρωτάτε γιατί πεθαίνει η Ορθοδοξία, ρωτάτε γιατί πεθαίνει ο Ελληνισμός, ρωτάτε γιατί ξαφνικά η νέα τάξη πραγμάτων έχει εισβάλει παντού. Γιατί? Γιατί ο πατριωτικός χώρος πετάει χαρταετό την ώρα που όλοι οι άλλοι είναι ενωμένοι. Το είπε και ο Μητσοτάκης χθες και μου το έστειλε ο Σότος. Τι είπε, ακούστε τι είπε χθες ο Μητσοτάκης. Κάτσε να το βρω γιατί στέλνει και πολλά μηνύματα αυτός. Είναι, γενικά μιλάει. Κάτσε. Όχι, αυτός εδώ είναι ο κοντός του Σεφερλή. Να, ακούστε τι είπε χθες ο Μητσοτάκης. Η ενότητα νίκησε τον διχασμό. Ξανά, ακούστε. Η ενότητα νίκησε τον διχασμό. Την απεσιοδοξία. Η ενότητα νίκησε τον διχασμό. Η ενότητα νίκησε τον διχασμό. Η ενότητα, επαναλαμβάνω, νίκησε τον διχασμό. Σας το λέει κιόλας, βρε λάχανα. Σας το λέει και δεν θέλετε να το καταλάβετε με τίποτα. Αφού είστε φελοί, δεν καταλαβαίνετε. Σας κοροϊδεύει μπροστά στα μούτρα σας και χειροκροτάτε. Αλλά και τη μεσαία τάξη έχω νέα. Έχω νέα ότι πλέον θα πρέπει να συμβιβαστεί, θέλει δεν θέλει, με το αποτέλεσμα. Με τη φτώχεια, την ακρίβεια και το κλέψιμο. Πλέον δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Πλέον μόνο αποδέχεσαι. Είχες την ευκαιρία να μιλήσεις και είδα τι έκανες. Μετά ακούω κάτι άλλες ηλιθιότητες. Ακούω ότι υπάρχουν άτομα στο πατριωτικό χώρο τα οποία είναι μασόνοι, τα οποία είναι το ένα, το άλλο, ιστορίες και διάφορα. Καλά ρε, δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι τόσο καιρό είναι οι μασόνοι. Δεν είναι ξεκάθαρο, τους ψηφίζετε ρε, 41% τους δώσατε. Είναι ξεκάθαρο, για να μην μιλήσω για κάποια κλαμπ, κάποια μασονικά κλαμπ που έχει πόλη μας. Και ξέρω ακριβώς τι κάνανε και τι στηρίζουνε και τι προσπαθούσαν να κάνουν και προσπαθούν ακόμα να κάνουν και τι έχουν καταφέρει. Γιατί αν ανοίξω το στοματάκι μου για κάτι τέτοια κλαμπάκια που υπάρχουν εδώ στην πόλη μας, δεν θα έχουμε πόλεμο, θα έχουμε βεντέτα. Και άμα έχουμε βεντέτα, θα πρέπει κάθε φορά που κάνω εδώ πέρα εκπομπή, μετά την εκπομπή να τρέχω στα τμήματα. Γιατί αυτοί δεν έρχονται στα ίσα. Αυτοί έρχονται με άλλους τρόπους. Αλλά όχι να μου πείτε τώρα ότι στον πατριωτικό χώρο είναι μασόνοι. Ο Λαουτζίκος ο έξυπνος ξέρει ποιοι είναι οι μασόνοι και τι στηρίζουν αυτά τα κλαμπ. Άστο. Μη το πάμε παρακάτω. Γιατί οι υπάλληλοι της ελληνικής αστυνομίας θα έρθουν να με πάρουν με βραχιολάκια από εδώ πέρα μέσα. Μην ακούω αηδίες όμως. Μην πιστεύετε τον κάθε καραγκιόζη τι βγαίνει και λέει. Μην τον πιστεύετε. Ο λαός ξέρει και ο λαός θα έπρεπε να αναγνωρίζει ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται χρόνια τώρα για την Ελλάδα. Χρόνια αγωνίζονται για την Ελλάδα. Άμα πας 10 χρόνια πίσω και κάτσεις και ψάξεις ποιοι τρέχανε πριν γίνει αυτό με το Μακεδονικό. Ποιοι τρέχανε από τότε για τη Μακεδονία. Ποιοι λέγανε από τότε ότι θα ξεπουλήσουν τη Μακεδονία. Ποιοι μιλούσαν από τότε για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Θα καταλάβεις. Θα καταλάβεις για ποιο λόγο γίνεται ο πόλεμος. Θα καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί το σύστημα λειτουργεί όπως λειτουργεί. Αντί για όλα αυτά τα μικρά κόμματα να πούνε στον εαυτό τους, εντάξει τελειώσαμε, πήραμε 0,26, πήραμε 0,22. Τώρα λένε ότι θα συνεργαστούν να πάρουν 1%. Ρε είμαστε τραγικοί, καταλάβετε το, όλοι οι αρχηγοί θέλουν να είναι. Και η Ακρόπολη πολύ σας πέφτει. Σας το λέω να το ξέρετε.
Και άμα συνεχίσει έτσι, βλέπω τον Κούλι με τη Μενδώνη να την κάνουν καφετέρια. Ξέρεις τι ωραία θέα έχει. Θα σκίσει, τάπα θα πηγαίνει. Θα βάλουνε μέτοχο και τον Μπουμπούκο να παρουσιάζει τον καφέ κάθε τρεις και λίγο και να γυρνάει εκεί πέρα πάνω. Και τι άλλο θέλεις. Το ότι θα πανηγύριζε όμως το ΚΚΕ που η Ελλάδα έχει 40% Νέα Δημοκρατία, δεν το περίμενα. Χαρές, γέλια, κουτσούμπας εκεί πέρα. Ο κουτσούμπας πρώτα απ' όλα είναι μόνο για πανάρισμα, δεν είναι για κάτι άλλο έτσι πως έχει γίνει. Αλλά να πανηγυρίζουνε που δεν τα κατάφεραν, πρώτη φορά το βλέπω. Θεωρώ πως μια δεύτερη θητεία σαν αυτή που έκανε ο Καραμαλής στο Υπουργείο Μεταφορών θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί και θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Πώς σας φαίνεται λοιπόν εσάς να ξαναδείτε τον Καραμαλή σε κάποιο Υπουργείο? Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα ξαναμπεί. Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί βρε. Θα ξαναδείτε τον Καραμαλή υπουργό και δεν θα βγάλετε και άχνα. Θα το καταπιείτε, θα το χωνέψετε όπως χωνέψατε και όλα τα άλλα. Όπως χωνέψατε το θάνατο από 57 συμπολίτες μας. Το χωνέψατε. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί πέρα πάνω αυτή τη στιγμή. Και με αυτά που συμβαίνουνε, όχι απογοητευμένοι. Όχι απογοητευμένοι, πραγματικά σκέψου πώς θα μπορούν να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα αναφέρω τα ονόματά τους γιατί κανένας δεν τα έχει αναφέρει και θεωρώ την υποχρέωσή μου μιας και που εσείς τους ξεχάσατε. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μπλε, το ξαναλέω, είναι μαύρη. Λείπει λοιπόν από τη ζωή και έχει φύγει μακριά μας ο Παναγιώτης Μπουρνάζης, 15 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Η Αναστασία Παπαγγελίτου Ηλία, 19 ετών από το Μαρούσι. Η Μαρία Θωμαή Ψαροπούλου, 20 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Πλακιά, 20 ετών από τα Τρίκαλα. Η Θωμαή Πλακιά, 20 ετών και αυτή από τα Τρίκαλα. Η Αναστασία Μαρία Πλακιά, 20 ετών από τα Τρίκαλα. Η Φραντζέσκα Μπέζα, 20 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Η Κλάουντια Λάτα, 21 ετών από τη Λάρισα. Η Ελένη Τσίντζα, 21 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ο Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών από την Καρδίτσα. Ο Ιορδάνης Αδαμάκης, 23 ετών από την Καβάλα. Ο Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών από την Κύπρο. Η Ιφηγένεια Μίτσκα, 23 ετών από τα Γιαννιτσά. Ο Ντένις Ρούτσι, 23 ετών από την Αθήνα. Η Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Τσιωμά, 23 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γεώργιος Παπάζογλου, 23 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ο Νικήτας Καραθεοδόρου, 24 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ο Άγγελος Τιλκερίδης, 24 ετών από την Άουσα. Η Καλλιόπη Πορφυρίδου, 24 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Η Αναστασία Αδαμίδη, 25 ετών από την Κύπρο. Η Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνιου, 25 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Η Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 27 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτριος Ασλανίδης, 27 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ιωάννης Καρασάβας, 28 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ο Σωτήριος Καραγεωργίου, 28 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Η Ελπίδα Χούπα, 29 ετών από την Αθήνα. Ο Δημήτριος Ίκου, 29 ετών από την Αλεξανδρούπολη. Ο Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών από την Αττική. Ο Νικόλαος Ναλμπάντης, 29 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτριος Μασάλης, 30 ετών από το Μαρούσι. Η Σοφία Ειρήνη Ταχμαζίδου, 32 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ο Βάιος Βλάχος, 34 ετών από την Καρδίτσα. Η Αθηνά Κατσάρα, 35 ετών από την Αθήνα. Ο Κιουλέα Λονέλ από τη Ρουμανία, 35 ετών. Η Έλενα Δουρμίκα, 35 ετών από τη Γερμανία. Ο Σπυρίδων Βούλγαρης, 35 ετών από το Μαρούσι. Η Βάλια Μπλέκα, 43 ετών από τη Λάρισα. Ο Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών από τη Θεσσαλονίκη.
Ο Ιωάννης Βουτσινάς, 49 ετών από τον Πειραιά. Η Μαρία Μουρτζάκη, 52 ετών από το Ηράκλειο. Ο Βασίλειος Κυριάκος Κότας, 52 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ευάγγελος Μπουρνάζης, 54 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ιωάννης Τζοβάρας, 55 ετών από τη Λαμία. Η Χρυσή Κουκαριώτου, 56 ετών από τη Δράμα. Η Βασιλική Χλωρού, 56 ετών από τη Λάρισα. Η Μαρία Εγούτ, 56 ετών από τη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Νιάρη, 56 ετών από την Κέρκυρα. Ο Γεώργιος Φωτόπουλος, 57 ετών από την Ελβετία. Γεώργιος Κουτσούμπας, 59 ετών από την Αμαλιάδα. Ο Μπόζο Παυλίνη, 62 ετών από την Αλβανία. Η Ευαγγελία Ντοσάντος Σίλβα, 63 ετών από τη Δράμα. Ο Ιωάννης Καριώτης, 63 ετών από την Αττική. Ο Γεώργιος Κυριακίδης, 67 ετών από την Τασκένδη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να πω τα ονόματά τους. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν φύγει από κοντά μας πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχνάς. Και αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός αυτά τα ονόματα που ανέφερα τα ξέχασε. Όπου κι αν κρυφτούν αυτοί οι άνθρωποι, όσο ποσοστό κι αν πάρουνε, το αίμα από τα χέρια τους δεν ξεπλένεται. Είναι εγκληματίες. Είναι ένοχοι και η θέση τους δεν είναι σε κάποιο υπουργείο ή σε κάποιο βουλευτικό γραφείο. Είναι στη φυλακή. Να ντρέπεστε! Να ντρέπεστε! Τίποτα άλλο δεν θα πω. Ντροπή και μόνο ντροπή. Ας αρχίσω λίγο όμως να σας θυμίζω και ποιοι είναι οι πασοξίδες. Γιατί πέρα από τους νεοδημοκράτες πρέπει να συζητήσουμε και το ποσοστό που πήρε το Πασόκ. Αυτή τη στιγμή 41% πήρε η Νέα Δημοκρατία. Και πόσο πήρε το Πασόκ, δεν θυμάμαι, 12,5. Όσο και αν πήρε, διψήφιο αριθμό πήρε. Το Πασόκ, θυμάστε επισημίτη, τι γινότανε. Θυμάστε επί Γιωργάκη Παπανδρέου τι γινότανε. Θυμάστε επί Βενιζέλου. Δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης και οι φίλοι του να μας λένε ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Ποιοι? Αυτοί που χρεοκόπησαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την Ελλάδα. Αυτοί που χρωστάνε παρέα εκατομμύρια. Αυτοί που χρόνο στο χρόνο ανεβάζουν το δημόσιο χρέος και προσθέτουν κι άλλα χρέη. Αυτοί θα σώσουν εμάς. Αυτοί μας καταστρέψανε ρε. Αλλά και αυτό το ξεχνάτε. Γι' αυτό φτάνουμε εδώ που φτάνουμε λοιπόν, επειδή έχετε κοντή μνήμη. Τώρα ξεκινάει όμως το πάρτι. Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Αυτό δεν θέλατε, αυτό θα πάθετε. Ρώτησα σήμερα από το πρωί 50 άτομα αν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και κανένας τους δεν ψήφισε Μητσοτάκη. Κανένας τους. Και ρωτάω εδώ, ρωτάω εκεί, κανένας δεν έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Ποιοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία τότε? Για να καταλάβω κι εγώ. Ποιοι ψήφισαν? Αλλά πάλι καλά παιδιά να λέμε που τώρα θα υπάρχει Πασόκ. Με το ενισχυμένο ποσοστό αυτό 11,5% και θα αποτελεί επιτέλους ένα ισχυρό ανάγχωμα στη Βουλή για όλα αυτά τα σχέδια της ολιγαρχίας. Τι άλλο να πούμε? Τι άλλο να πούμε, εντάξει. Κωμωδία. Ξεκάθαρη κωμωδία. Τίποτα παραπάνω. Ζήτω Μητσοτάκης,
Μπράβο Μητσοτάκης. Και η γραβιέρα ξεπέρασε τα 20 ευρώ. 13,80 είχε το 22. Τώρα έχει 20,60. Και τώρα πήγε βασικά 21,60. Αύξηση σχεδόν 8 ευρώ. Αλλά δεν πειράζει. Και με δυο αυγουλάκια και λίγο ψωμάκι και μια ελίτσα ο λαός θα την παλέψει. Το θέμα είναι ότι στις πλάτες του άλλοι θα κάνουνε πάρτι. Εσύ θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Και αυτοί ούτε θα τρέχουνε και ανετότατα θα φτάνουν ό,τι θέλουνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό. Γιατί συμφωνώ συγκεκριμένα με αυτόν τον κύριο χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Συμφωνώ σε αυτά που λέει. Μια δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, στους νικητές, γιατί πρέπει να είμαστε ευγενείς και όχι γίδια. Δεύτερον, συγχαρητήρια στο Σταν Γκρίνμπεργκ, γιατί ο άνθρωπος πούλησε όλα τα φύκια του κόσμου για μεταξωτές κορδέλες. Συγχαρητήρια στους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, διότι διέγνωσαν σωστά την ενημέρωση 108 πέρυσι και την ενημέρωση 107 φέτος. Ως εκ τούτου, με μία φράση, οι εκλογές ήταν ο θρίαμβος της επικοινωνίας επί της κοινωνίας και ο θρίαμβος του ατομικισμού επί της συλλογικότητας. Να το σπάσω σε 50 ράκια. Παρακαλώ. Okay. Το ρωτάς τον άλλον. Τι θες, θες να πάρει τέλος στο δωρεάν υγεία, δεν θέλω. Θες να πάρει τέλος στο δωρεάν παιδεία, δεν θέλω. Θες να γίνει ιδιωτικό το νερό, δεν θέλω. Θες το τέλος προστασίας πρώτης κατοικίας, δεν θέλω. Θες το τέλος των εργατικών δικαιωμάτων, αυτά τα λέγανε οι μετρήσεις, έτσι, δεν θέλω. Θες να τελειώσει το απόρριτο των επικοινωνιών, δεν θέλω. Θες να τρως χώμα και αυτό το χώμα να τελειώσει 18 του μηνός, δεν θέλω. Τι ψήφισες, Νέα Δημοκρατία? Αυτός είναι ο θρίαμβος της επικοινωνίας, παιδιά, και εδώ πέρα γίναμε όπως Αμερική, θα το διαβάσω από μέσα για να μην κάνω λάθος, αυτό που είχε πει ο Στάινμπεκ, ο σοσιαλισμός δεν ρίζωσε στην Αμερική επειδή οι φτωχοί βλέπουν τους εαυτούς τους όχι σαν καταπιεσμένους προλετάριους, αλλά σαν προσωρινά ατυχήσαντες εκατομμυριούχους. Όπως Αμερική γίναμε που έλεγε και η Ιβέτ με σκέρτσο. Επίσης αυτό ισχύει και για τον ατομικισμό. Θυμάστε μετά το πρώτο μνημόνιο τι έγινε? Θυμάστε τις κοινωνικές κουζίνες? Θυμάστε τα κοινωνικά παντοπολία? Θυμάστε τα κοινωνικά φαρμακεία? Θυμάστε τους χιλιάδες εθελοντές που τρέχαν να βοηθήσουν τους αναξιοπαθούντες? Τι έμεινε από αυτούς? Τίποτα δεν έμεινε. Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος της πανδημίας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε καθόλου. Και κάποια έρευνα πρέπει να γίνει για το πόσο πιο ατομικιστές έγιναν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες με την πανδημία. Σωστό. Ξαναγυρίσαμε στο Ευχαριστώ. Ξαναγυρίσαμε στο ο καθένας μόνος του και η καθεμία μόνη της. Μισό και τελειώνω. Αυτό που ήταν πάντοτε η ευχή και η κατάρα της φυλής, και το είχε πει και ο πατριώτης ο Πάτρικ Λι Φέρμορ, ότι απ' τη μία είναι υπέροχο και απ' την άλλη καταστρεπτικό αυτό το εγώ είμαι και κανένας άλλος. Mm-hmm. Εκεί είμαστε τώρα, στο εγώ είμαι και κανένας άλλος, και θα δούμε αν είναι ευχή ή κατάρα. Όπως είπε και ο Μητσοτάκης, σας λέω, ο διχασμός, πώς το είπε μωρέ, να πούμε τώρα η καρικατούρα, με μπέρδεψες. Πώς μου το είπε, πάω να βρίσω κιόλας, δηλαδή θα με ξεκάνετε. Πώς το είπε μωρέ, κάτσε και περίμενε. Η ενότητα νίκησε το διχασμό. Η ενότητα νίκησε το διχασμό, να το ξαναβάζω για να τα ακούσετε. Η ενότητα νίκησε το διχασμό. Όπως τα λέει, η ενότητα νίκησε το διχασμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Είπε και μια αλήθεια, απίστευτο. Λένε και αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά είναι να πέφτεις από τα σύννεφα. Είναι να πέφτεις από τα σύννεφα. Λοιπόν, για τους λάτρεις της στατιστικής, 20%, όχι 20, 16% περίπου είναι το ποσοστό κομμάτων οι οποίοι είναι εκτός Βουλής. Επίσης, αν δεν υπήρχε το όριο του 3%, θα ήταν στη Βουλή αυτή τη στιγμή 100 κόμματα. Άσχετα που κάποιοι παίρνουν και την επιδότηση. Όλοι πάνε για τα λεφτά. Παίρνουν την επιδότηση 800 χιλιάρικα, πιάσουν το 1,5% και Dolce Vita. Γι' αυτό πάνε. Προχθές ο άλλος με έλεγε, ρε δεν κάνουμε, λέει, ένα κόμμα να πάρουμε και εμείς τα 800 χιλιάρικα. Άκου, έτσι σκέφτεται ο Έλληνας. Έτσι σκέφτονται όλοι. Αλλά αλήθεια, ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ψαράδες, οι απλοί άνθρωποι, πώς κάνανε αυτή την επιλογή? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τους παίρνει, ρε παιδιά, το αφεντικό τους, τα δώρα πίσω.
τους εργαζόμενους, δεν τους δίνει δώρο Πάσχα, δεν τους δίνει δώρο Χριστουγέννων. Ο φούρνος της γειτονιάς κλείνει γιατί αγοράζει πιο λίγο αλεύρι από ό,τι αγοράζει για παράδειγμα ένα σούπερ μάρκετ που παίρνει χονδρική. Και έτσι δεν μπορεί να πουλήσει το ψωμί στην τιμή που το πουλάει το σούπερ μάρκετ και ο κόσμος πάει παίρνει ψωμί από το σούπερ μάρκετ. Οπότε, οι μικροί πεθαίνουν και οι μεγάλοι γίνονται μεγαλύτεροι γιατί παίρνουν όλη την πίτα της αγοράς. Και ρωτάω, όλοι αυτοί οι μικροί πήγαν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή δεν βγάζει νόημα, γι' αυτό σας λέω ότι δεν πιστεύω και τα ποσοστά. Δεν βγαίνουνε, πώς να το κάνουμε? Δεν βγαίνουνε από το πουθενά, από το πουθενά δεν μπορείς να το βγάλεις αυτό τον αριθμό. Αλλά με αυτό το λαό, με αυτή την οτροπία, τι να πω, αρχίζεις και αμφιβάλλεις κιόλας. Λες, υπάρχει πιθανότητα. Βγαίνει τώρα, δεν φτάνει αυτό όλο. Να, παίρνεις παράδειγμα από τους Εραίους, που κάνανε ό,τι κάνανε. Που κάνανε ό,τι κάνανε και βγάλανε τον Καραμαλή πρώτο σε σταυρούς. Και βγαίνει τώρα ο Καραμαλής και τι λέει? Οι Σεραίοι και οι Σεραίες, λέει, έδωσαν ηχηρή απάντηση στις, ακούστε, στις χωρίς μέτρο προσωπικές επιθέσεις που δέχτηκα. Δικαιώνεται κιόλας, ρε! Μας λέει ότι δικαιώνεται κιόλας! Αλλά δεν φταίει αυτός. Φταίει η υπόλοιπη Ελλάδα που δεν μπόρεσαν να πείσουν τα πρόβατα ότι σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι εξαιτίας του. Αυτό φταίει. Α, και κάτι ακόμα. Μην περιμένετε από τους γιατρούς, και δεν τους τσουβαλιάζω όλους, από τους περισσότερους γιατρούς να βάλουν ένα σοβαρό φραγμό στις ιδιωτικοποιήσεις της υγείας που έρχονται. Γιατί ούτως ή άλλως ημιιδιωτικά ήταν τα νοσοκομεία. Πιο πολλά λεφτά βγάζανε με αυτό το σύστημα που είχανε. Οπότε σου λέει, καλύτερα έτσι. Και από τις δύο μεριές θα μας πληρώνουν. Οπότε μην περιμένετε πολλά από τους γιατρούς. Αν και εγώ ελπίζω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αληθινοί που θα τηρήσουν την υπόσχεση στον Ιπποκράτη, που θα μπορέσουν να πάνε κόντρα σε όλο αυτό που έρχεται για την ιδιωτική υγεία. Κάποιοι θα μπορέσουν. Αλλά είναι πολλοί που θα πάνε με τη νέα τάξη πραγμάτων. Πάρα πολλοί. Πολλοί κιόλας το ζητούσανε χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια. Υποχρέωση δική μας σαν λαός ήταν να το υπερασπιστούμε, το ότι έχουμε δημόσια υγεία όπως κι αν είναι αυτή. Ο λαός επέλεξε Νέα Δημοκρατία, οπότε ξεκινήστε να μαθαίνετε βιολί. Γιατί σε περίπτωση που τρακάρουμε με κανένα παγόβουνο, θα πρέπει να ξέρουμε να παίζουμε βιολί. Πάλι καλά δεν λες που ήρθε Τρίτη και σταμάτησαν οι ξέφρενοι αυτοί οι πανηγυρισμοί στους δρόμους από τους Νεοδημοκράτες. Ρε, εκλέξατε ξανά το Κερίδη, το Χατζηδάκη, τον Άδωνη, τον Πλεύρη. Ξανά αυτούς, δεν αντέχω άλλο να βλέπω αυτά τα μούτρα. Δεν αντέχω. Χθες έβλεπα την Πέπα, το γουρουνάκι, την Κωνσταντοπούλου. Βγήκε η Πέπα και μιλούσε. Γιατί η Πέπα δεν πάει ξανά για καταμέτρηση ψήφων? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί βρε Ζωούλα δεν ξαναπάς για καταμέτρηση ψήφων? Γιατί δεν βγαίνεις στην τηλεόραση να πεις όλη την αλήθεια? Γιατί δεν βγαίνεις να πεις ότι πήγες για νοθεία την προηγούμενη φορά, αλλά αυτή τη φορά δεν σε βλέπω να κινείσαι νομικά, δεν σε βλέπω να το καταγγέλνεις? Γιατί δεν βγαίνεις να πεις την αλήθεια? Εγώ θα ήθελα να ακούσω από τη Ζωούλα την Πέπα το γουρουνάκι, να λέει υπάρχει νοθεία. Δεν το είπες όμως. Δεν το είπες. Γιατί δεν το είπες? Μήπως παίζετε ανάμεσα σε σένα και σε ένα άλλο κομματάκι ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν τις 10 έδρες για την αλλαγή του συντάγματος? Ρε άντε, το λαό μπορεί να τον κοροϊδεύετε. Εγώ όμως καταλαβαίνω τι γίνεται. Θεωρώ ότι έχω μια πολύ σωστή αντίληψη. Και στην τελική το λέμε και το ξαναλέμε και πρέπει να γίνει μότο. Και πραγματικά δεν ξέρω και πού είναι ο Αυγολέμωνος, αν και δεν έβγαλα γραμμές. Αλλά θέλω να τον πάρω ένα τηλεφωνάκι, θα γίνει γι' αυτό. Αύριο τηλεφωνάκι τον Αυγολέμωνο. Γιατί ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη.
Βγαίνει ρε παιδιά η Κανέλη με διπλάσιους σταυρούς. Απ' την Κούνεβα που έμεινε εκτός. Και ρωτάω και λέω εγώ. Αλήθεια, από πού ενημερώνεστε? Ενημερώνεστε από το Λούμπεν, ενημερώνεστε από την τηλεόραση, ενημερώνεστε από το διαδίκτυο, ενημερώνεστε από πού ενημερώνεστε? Γιατί από ό,τι φαίνεται, ο πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε TikTok, ήξερε τι έκανε, ήξερε τι λάχανα είναι και ότι θα βλέπουν στο TikTok τη μάπα του να τους λέει ότι θα τους δώσει 1500 ευρώ και θα το πιστέψουνε. Ήξερε! Ήξερε! Λοιπόν, ακριβώς 2 μήνες μετά θέλω να σας δώσω μια εικόνα για το τι συνέβαινε στη χώρα μας πριν 2 μήνες. Οργή λαού! Πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες συμμετείχανε στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη. Ρεκόρ 12ετίας. Μαζική οργή απέναντι στο έγκλημα που έγινε στα Τέμπη και τα αφηγήματα της κυβέρνησης. Η Public Issue αποτυπώνει την τεράστια συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Ο κακός χαμός στις πορείες. Ο κόσμος είναι... από την Καμάρα μέχρι τον Οσέ με πανό στα χέρια που λένε αξίζουν οι ζωές μας περισσότερο από τα χρήματα. Μαυρίστε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Πριν 2 μήνες αυτά, ε. Και τώρα έρχομαι να σας πω, μετά από τα αποτελέσματα αυτά που δήθεν ισχύουνε, ότι θέλω να αποδεχτείτε και να καταλάβετε πόσο χειραγωγημένες αμοιβάδες είσαστε. Θέλω να τα αποδεχτείτε. Ο Νταλγκάς σας ήτανε ότι σας πλασάρανε. Ασχοληθήκατε με 1000 αρλούμπες και δεν ασχοληθήκατε με αυτά που έπρεπε. Αλλά έτσι είναι. Άμα δεν ξέρεις να χάνεις, δεν θα έπρεπε να παίζεις τάβλη. Αυτό ισχύει και για την πολιτική. Και ό,τι πιο σπαστικό στο τάβλι είναι όταν χάνεις να κλείνεις το τάβλι. Κάτι που έκανε ο Τσίπρας. Έχουμε και το Βεργή. Έχουμε κάνει διάσημους όλους αυτούς που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει διάσημο και το Βεργή. Ο οποίος τι λέει, πήρε μία ψήφο. Δεν ψήφισα, λέει, ούτε εγώ ούτε και η σύζυγός μου. Αναζητώ, λέει, το μοναδικό ψηφοφόρο μου για να το κεράσω. Εσύ μία... 16.000 ανθρώπινα όντα όμως στην Αλφα Πειραιώς είπανε μπράβο στη Δόμνα Μιχαηλίδου που έδωσε τα στοιχεία της 12χρονης στον αέρα, που έκανε τα πάντα για όλα αυτά τα θύματα trafficking. Της είπε μπράβο, πρέπει να σε ξαναδούμε στο έδρανο. Εγώ λοιπόν λέω και προτείνω να διπλασιάσουμε το μισθό του Στάση της ΔΕΗ, να το πάμε στα 700.000 ευρώ για να μπορέσει ο μέσος ψηφοφόρος από περηφάνεια της Νέας Δημοκρατίας, ο μέσος ψηφοφόρος από περηφάνεια, να δακρύσει, να χαμογελάσει, να χαρεί κι αυτός λιγάκι, γιατί δεν φτάνει η χαρά από το αρκαλοχώρι της Έρες στην Εύβοια. Θέλει ο ανεγκέφαλος λαός, θέλει ο ανεγκέφαλος λαός να περιμένει μια ζωή να τον σώσει ένας πανηλίδιος πολιτικός. Αυτό θέλει. Κάτι ακόμα για τις Έρες και θα πάω σε τραγουδάκι για να επανέλθουμε δεύτερη ώρα με Στέφανο Χιό. Βλέπουμε ότι ο Καραμαλής έχει και πολλούς υποστηρικτές και συνεργούς στο έγκλημα. Γιατί όποιος το χειροκροτάει είναι συνεργός του. Ελπίζω να το έχετε καταλάβει και να το έχετε χωνέψει.